Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Σιδέρη τώρα, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας των Εργαζομένων στο Αττικό, είναι γιατρός και είναι και μέλος της ΕΟΝΓΕ. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, κύριε Κλώσσα, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ακούγατε την συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο και εδώ με τον κύριο Μαντούβαλο, τον συνάδελφο τον καλό, και να δώσω και ουσιαστικά σας δίνουμε πάσα. Έχετε κάποια άλλη ενημέρωση σε σχέση με αυτό που καταγγείλατε για τους υγειονομικούς? Ναι. Υπάρχει μια καταγγελία σημερινή από συνδικαλιστές, από σωματεία. Να μην δούμε βέβαια μόνο το δέντρο, να δούμε όλο το δάσος, αλλά και το δέντρο αν θέλετε να δούμε. Mm-hmm. Τα στοιχεία λένε ότι σήμερα στο νοσοκομείο Σωτηρία εμβολιάστηκαν σύνολο 195 άνθρωποι. Στο Σωτηρία. Από αυτούς, ακριβώς, από αυτούς οι υγειονομικοί ήταν οι 56. Από τους 195 είπατε. 195 εμβολιασμοί. Mm-hmm. Και οι 56 ήταν υγειονομικοί. Καταλαβαίνετε. Άρα το 1 τρίτο δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το 1 τέταρτο σχεδόν. Ναι. Με σχόλια, έχετε δίκιο, με σχόλια το 1 τέταρτο, ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλό πράγμα και εμείς το θέλουμε. Συγγνώμη, οι υπόλοιποι 140 περίπου τι ήτανε? Δεν γνωρίζω. Μάλλον ήταν όλοι αυτοί οι κύριοι που αναφέρατε πριν. Είναι καλό πράγμα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν, ναι. Αλλά μην παραγίνει το παράδειγμα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό λέω, επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα, εμείς λέμε την επίσημη ανακοίνωση του διοικητή. Ναι, όχι, δεν βγαίνουν τα νούμερα για τους κυβερνητικούς ότι είναι αυτοί. Δεν λέμε για εσάς ότι το λέτε εσείς, αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και παίζει πώς είναι ο μπάρκος από την Κορώνη. Ναι, ηλικιωμένοι, τίποτα, κανένα τίποτα άλλο, γι' αυτό το λέμε. Αλλά υποτίθεται προτεραιότητα έχετε μόνο εσείς. Εντάξει, τώρα σας ξαναλέω ότι είναι καλό πράγμα το παράδειγμα. Θα μπορούσαν και έτσι πρέπει οι πολιτικοί. Όχι, εσείς το αποδέχεστε, αλλά να υπάρχει ένα όριο, λέτε. Να υπάρχει και ένα όριο, γιατί μετά αγγίζει τα όρια του φιάσκου και του σου και δεν έχει κανένα νόημα. Στα σοβαρά βέβαια, ναι. Στα σοβαρά ζητήματα, εμείς θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα και όλοι οι υγειονομικοί και όλοι οι γιατροί. Λέμε ένα τεράστιο ναι στο μαζικό εμβολιασμό. Ένα τεράστιο ναι, και σε αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν υφίσταται δεύτερη συζήτηση. Σας με όλα αυτό, τα διαθέσιμα. Κύριε Σιδέρη, σας θυμάμαι αυτό, γιατί ξέρετε τα αυτονόητα καμιά φορά χάνονται. Πρέπει να το πείτε εσείς αυτό, όχι εμείς. Εσείς είστε υγειονομικοί. Ναι. Με προσλήψεις στις εμβολιαστικές δομές. Και αυτό, με και αυτό να το πείτε, γιατί οι 600 που προσλαμβάνουν δεν αρκούν. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα θέλουμε όμως να πούμε και ένα μεγάλο όχι σε μια πολιτική που παρουσιάζει το εμβόλιο ως το άλοθη, ως την κολυμπήθρα του Σιλοάμ, για να κρύψει ότι μπροστά μας έχουμε πολύ δρόμο και ότι δυστυχώς το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας ακόμα στενάζει. Mm-hmm. Αυτό το τονίζουμε από την εκπομπή σας, από τη φιλόξενη εκπομπή σας, γιατί, όπως υποθέτω έχετε ήδη αναφέρει, με τις πιο ακόμα αισιόδοξες προβλέψεις, στο τέλος του Μάρτη θα έχουμε το 1 δέκατο των εμβολίων που χρειάζεται για να αποκτήσει ένα τείχος ανοσίας το 50% του πληθυσμού. Ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο γενικός πληθυσμός θα αρχίσει από τον Ιούνιο να εμβολιάζεται. Άρα αυτό κατά εσάς, με αυτούς τους υπολογισμούς και τα δεδομένα που έχετε, δηλαδή θα φάμε το καλοκαίρι μας, λέτε? Άρα ακριβώς γι' αυτό, επειδή έχουμε 6 μήνες μπροστά μας οι οποίοι θα είναι δύσκολοι, εμείς λέμε στον κόσμο να κρατάει και τις αποστάσεις, να παίρνει όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, αλλά πρέπει να δυναμώσει και τις αντιστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί ακόμα είναι επίκαιρα τα θέματα των προσλήψεων, του εξοπλισμού και ειδικά αυτό το μεγάλο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία αυτή ακριβώς την περίοδο αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε και με τα εμβολιαστικά τον πληθυσμό ο οποίος έχει εμβολιαστεί, να εντοπίσουμε με μια σοβαρή ιχνηλάτηση ανθρώπους που δεν έχουν καλά ενημερωθεί, για να προσφέρουμε αυτά που μπορεί να προσφέρει η ιατρική το 2020 και πλέον 2021. Mm-hmm. Κύριε Σιδέρη, η εικόνα στο νοσοκομείο, στο Αττικό, αλλά και στα υπόλοιπα, όπως ενημερώνεστε από τους συναδέλφους σας, είναι καλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα σε επίπεδο εισαγωγών? Σε επίπεδο εισαγωγών υπάρχει μία μείωση. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται, αν θέλετε, ήταν και δεδομένο σχετικά ότι θα γίνει αυτό, με την έννοια ότι πήγαμε σε ένα πάρα πολύ σκληρό lockdown. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι ότι, επειδή ακριβώς προχώρησε η μελέτη, προχώρησε η ιατρική, προχώρησε η έρευνα, δεν είμαστε δηλαδή στο Μάρτι. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και άλλα πράγματα.
Γιατί το εμβόλιο, ξαναλέω, είναι ένα όπλο που αφορά την πρόληψη και η πρόληψη είναι το α και το ω, αλλά υπάρχει και η θεραπεία, υπάρχουν και τα φάρμακα, τα οποία από ό,τι γνωρίζω και υποθέτω και εσείς γνωρίζετε, παίρνουν νέα φάρμακα έγκριση, αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά και απλές συσκευές όπως συσκευές παροχής υψηλής ροής οξυγόνου. Πράγματα δηλαδή που λείπουν από τα νοσοκομεία και μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να πάνε καλύτερα, να γλιτώσουν τη διασωλήνωση και ναι, να γλιτώσουν και πολλές φορές δυστυχώς το θάνατο. Δεν συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή, ή μάλλον για την ακρίβεια, δεν ενισχύεται όλο αυτό το διάστημα το νοσοκομείο, τα νοσοκομεία δεν ενισχύονται με ό,τι έχουν ανάγκη, δηλαδή με νέα μηχανήματα, με καλύτερα μηχανήματα, αυτές οι ΜΕΘ που έγιναν πρόχειρα για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του δεύτερου κύματος, να μην είναι πλέον πρόχειρες αλλά να είναι μόνιμες, να προχωρήσουν οι εργασίες, να γίνουν μόνιμες ΜΕΘ και όχι πρόχειρες, να απελευθερωθούν τα χειρουργεία που δεν γίνονται, τα τακτικά χειρουργεία που έχουν γίνει ΜΕΘ, και να γίνουν καινούργιες ΜΕΘ κανονικές, ώστε να αποφευχθεί και ο κίνδυνος για όλους όσους δεν έχουν COVID αλλά έχουν άλλα νοσήματα. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν είδαμε να μετατρέπεται το σύστημα υγείας δυστυχώς σε σύστημα υγείας μίας νόσου, ενώ οι υπόλοιπες παθήσεις καλπάζανε, σοβαρές παθήσεις, άνθρωποι που είναι αρρύθμιστοι, αυτό το πράγμα τονίζαμε και εμείς υγειονομικά από την πρώτη στιγμή. Ένα-ένα στα ερωτήματα που θέσατε σύντομα. Για τις ΜΕΘ. Η ΜΕΘ προ-πανδημία στη χώρα ήταν 550 με 570. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με διάφορα τάχη δακτυλουργικά μας λέει ότι είναι 1.200. Ας την πιστέψουμε, αν και δεν φημίζεται, ας πούμε, για τη φερεγγιότητά της τις περισσότερες φορές, αλλά ας την πιστέψουμε. Κρεβάτια. 1.200. Η δυναμική αυτή τη στιγμή. Ο μέσος όρος με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που θα έπρεπε να έχει η χώρα μας προ-πανδημίας είναι 2.500 κρεβάτια ΜΕΘ. Προ-πανδημίας, αυτά τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν τα ανακάλυψαν τα σωματεία. Χειρουργία. Τα χειρουργία. Θυμίζω ότι ισχύει ακόμα μια υπουργική απόφαση που λέει ότι οι καλοήθεις παθήσεις δεν θα χειρουργούνται σχεδόν καθόλου παρά μόνο τα επίγοντα και οι όγκοι, οι καρκινοπαθείς κλπ. Γίνονται τουλάχιστον αυτά, 80%. Αυτά τα χειρουργία γίνονται τουλάχιστον. Τα βαριά. Σας ξαναλέω, τα βαριά χειρουργία δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη, συντήσοντας χρόνο, δίνοντας προτεραιότητα σε ανθρώπους. Προσπαθούμε, ξέρετε, όλοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει για να μπορέσουμε να μην πάει άνθρωπος πίσω, να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του. Αλλά υπάρχουν, ξέρετε, και καλοήθεις παθήσεις που μπορούν να γίνουν παθήσεις επικίνδυνες. Τα έχετε αναδείξει αυτά και σε παλαιότερες εκπομπές σας, τα έχουμε τονίσει και εμείς. Αυτό που με μια πρόταση θα άξιζε τον κόπο να πούμε όμως, είναι ότι η κυβέρνηση, πέρα από διάφορα χειροκροτήματα στην αρχή της πανδημίας, έμεινε στις υποσχέσεις και, αν θέλετε, και στην υποκρισία. Συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά αυτό μου βγαίνει να πω, γιατί κοιτάξτε, 10 μήνες πήρε στον επιστημονικό κόσμο να φτιάξει εμβόλιο και 10 μήνες δεν έχουμε δει το παραμικρό για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα ανθυγιεινά, για τη μονιμοποίηση συναδέλφων μας που δουλεύουν και καλά, δεν ξέρουν αν και την άλλη εβδομάδα όταν δουλεύουν. Τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η μάχη, θα γίνει και λογαριασμός. Μια έτσι ερώτηση κλείνοντας τελευταία, επειδή εκεί στο Αττικό είστε και εσείς, έχετε μπει στη μάχη. Ελεύθερα κρεβάτια στις ΜΕΘ έχετε εκεί πέρα, να δείχνει δηλαδή ότι κάτι πάει προς το καλύτερο? Κοιτάξτε, η ΜΕΘ είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα. Έχει φτάσει το Αττικό κάποιες μέρες να είναι ακριβώς στο 100%. Τώρα σε τι φάση είναι που μιλάμε? Τώρα που μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε σε μια πληρότητα της τάξης του 70 με 80%. Αυτό καλό ακούγεται, έτσι? Δεν πάει να πει ότι τελειώσαμε, πάντα έχουμε ένα εξάμεινο. Καλό, δυστυχώς προσωρινό. Ναι, δυστυχώς. Να μείνει δυστυχώς σε όλο τον κόσμο και σε εσάς όσο μπορείτε να βοηθήσετε να το φωνάξετε. Αλλά ότι δεν έχουμε τελειώσει. 95%, ναι. Ότι δεν έχουμε τελειώσει, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Ότι είναι καλή η ατομική ευθύνη που παίρνει ο κόσμος, αλλά πρέπει η κρατική ευθύνη να δυναμώσει για να προστατεύσουμε τον κόσμο για τους επόμενους μήνες που θα είναι δύσκολοι. Συμφωνούμε σε αυτό και καλώς αναδεικνύεται και τα δυτικά στα ζητήματα, αλλά θα αρούμε ότι στο τέλος θα γίνει και λογαριασμός από όλους και από όλους. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια. Ξέρετε, κάνουμε κάθε μέρα λογαριασμό, δυστυχώς. Όλοι μας, μην νομίζετε και εμείς, ο καθένας από το μετερίζει του. Απλώς λέω, όταν τελειώσει αυτή η μάχη, τι έχει κάνει και η κυβέρνηση και όλοι μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Και να έχετε καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και ευημερία στο νοσοκομείο. Να είστε καλά.